Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ το κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μιλάω με τον ίσκιο μου, τρομάζω με το ρόλο. Κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. Εδώ Δίες 101,3. Είχαμε καιρό να τα πούμε σε αυτό το χώρο. Είχαμε καιρό επίσης να τον δούμε Θεόφιλε να γεμίζει με παρτιτούρες, με μουσικούς. Και ήταν η τελευταία φορά, νομίζω, πριν από 3 χρόνια. Μια και πανδημία χαιρόμαστε... δρόμος ήταν. Μια πανδημία δρόμος, ακριβώς. Και χαιρόμαστε που έχει γίνει όλο αυτό με την πιο ωραία αφορμή. Διότι. Διότι μαζί μας είναι η Γιώτα Νέγκα. Είναι η δεύτερη φορά, τα έχουμε ξαναπεί εμείς. Αλλά ναι, για πρώτη φορά τις έχουμε μόνοι σου να τα πούμε, να τα πούμε καλά, να σε ακούσουμε να τραγουδάς. Είδα και το ρεπερτόριό σου, τι διάλεξες να μας πεις στο Dies in Concert και μ' άρεσε πάρα πολύ. Ο Τζάκο Χάρα. Αντιλαλούνε τα βουνά. Ο Τζάκο Χάρα μ' άρεσε πάρα πολύ σαν τραγούδι και μ' άρεσε η επιλογή που έκανες. Χαίρομαι που σας άρεσε, γιατί και εμείς με πολύ αγάπη ήρθαμε. Λοιπόν, καλώς σας βρήκαμε και πάλι. Μ' αρέσει που είμαι πάλι εδώ και να είμαι γουρλού θέλω, ε. Γιατί είναι αρχή ξανά ενός κύκλου που είχε σταματήσει χωρίς να το επιλέξουμε, τέλος πάντων. Και είναι ωραία ιστορία αυτά τα Dies in Concert που κάνουμε, το έχεις δει και εσύ. Και εμείς τα αγαπάμε και θέλουμε να τα συνεχίσουμε. Και μας αρέσει που ήρθες. Και εγώ, βασικά ο χώρος εδώ μπαίνοντας, είναι τόσο σπίτι, τόσο οικείος, τόσο ζεστός, που ρε παιδί μου θες να μείνεις εδώ, να μιλάς, να τραγουδάς, να... Είναι πάρα πολύ ωραία. Καλώς όρισες στο σπίτι μας. Καλά σας βρήκα. Θα το πω έτσι το διεσικό. Και να ξέρεις ότι το θέλαμε πάρα πολύ καιρό. Έχουμε κάνει αυτή την πρώτη γνωριμία όταν είχες έρθει με τον Γιάννη Κότσιρα. Mm-hmm. Αλλά τώρα είπαμε να μάθουμε και λίγα πράγματα παραπάνω. Να σε πάμε και λίγο πίσω, βρε παιδί μου. Να με να πάτε. Να ξεκινήσουμε αλλιώς. Όπου θέλετε. Και έχεις, νομίζω ότι σε βρίσκουμε σε πολύ καλή στιγμή. Πάρα πολύ καλή στιγμή. Έχεις κάνει και πράγματα. Ήσουν και στο Άλσος τώρα το χειμώνα και το καλοκαίρι έκανες και θεατρικά πράγματα. Ναι, έτσι. Βέβαια. Μεγάλη, πολύ σπουδαία εμπειρία. Η Μίδια το προηγούμενο καλοκαίρι. Η Μίδια με έμαθε πολύ το μαζί. Ομάδα. Ναι. Το πόσο ο άλλος εξαρτάται από σένα πάνω στη σκηνή και το πόσο και εσύ εξαρτάσαι από εκείνον, το πώς μαζί κάνουμε μια παράσταση. Και ξέρεις, με συνέφερε λίγο, γιατί τόσα χρόνια στις μουσικές σκηνές, σαν αυτό που λέμε leader, μπροστά, καμιά φορά χάνεις λίγο την ισορροπία σου. Δεν το έχει αυτό το τραγούδι, δηλαδή, που έχει το θέατρο, δεν το έχει το μαζί τόσο έντονο. Ναι, εδώ το έζησα περισσότερο, γιατί δεν ήμουν σε θέση leader. Οπότε ήμουν μέσα στο χορό. Και έμαθα να κινούμε μαζί του σαν ένα σώμα και ήταν μια διαφορετική εμπειρία, μια πιο, πώς να σου πω, μεγεθυμένη. Ήταν σε επέκταση όλο αυτό το μαζί που είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα από αυτή την συμμετοχή μου σε αυτή την παράσταση, τους θαύμασα. Ανέπτυξα την εμπιστοσύνη μου στους ανθρώπους, γιατί ήταν λόγω εμπιστοσύνης, δηλαδή είχα εμπιστοσύνη στον Εμίλιο Χιλάκη και στην Αθηνά που είναι φίλη μου και πήγα. Επειδή ένιωθα ένα ασφαλές περιβάλλον και όταν τελείωσαν αυτές οι παραστάσεις μέχρι σήμερα και ελπίζω για πολύ καιρό ακόμα, νιώθω πως κατάπια κάτι και οι αναθυμιάσεις του ακόμα υπάρχουν. Δηλαδή μου άλλαξε ματιά σε πολλά πράγματα. Στο πώς κοιτάζω τον εαυτό μου, τη διαδρομή μου, στα θέλω μου, στο πώς θέλω να... Στο άνοιγμα στις προκλήσεις που το έκανα, με άλλαξε πάρα πολύ και χαίρομαι πολύ που το έκανα γι' αυτό. Σκεφτόμουν, Θεόφιλε, λίγο με επίτρεψέ μου, ότι μπορεί και να το ξανακάνεις. Θα ξαναδούμε φυσικά. Δηλαδή. 100% θα το ξανακάνω. Ναι. Θα το ξανακάνω. Αν οι συνθήκες είναι αυτές που πραγματικά με κάνουν να νιώθω ασφαλής και με προκαλεί και νιώθω ότι έχω κάτι να κάνω μέσα σε αυτό, ναι, θα το κάνω, γιατί νιώθω ότι αυτό πρέπει να κάνω. Να δοκιμάζεις. Ναι, να εξελίσσομαι, να δοκιμάζω τον εαυτό μου. Για να πάμε όμως. Και κάτι άλλο που τελευταίο. Ναι, ναι, ναι. Ήταν σπουδαίο, γιατί ξανά ένιωσα 16 χρονών. Δηλαδή δεν ξέρω τίποτα. Μπαίνω και δεν ξέρω τίποτα. Αυτό είναι το θέατρο, δηλαδή. Πολύ αυτή σπουδαίο. Ήταν η εμπειρία. Για να πάμε από την αρχή, Γιώτα. Εσύ ξεκινάς το τραγούδι, ξεκινάς από το εγάλιο. Να ξεκινήσουμε δηλαδή από τα παιδικά σου χρόνια και να πάμε να δούμε πώς έφτασες μέχρι αυτή την εμπειρία που μας αφηγήθηκες τώρα. Ναι, γεννήθηκα σε ένα σπίτι γεμάτο μουσική, με μπαμπά ερασιτέχνη μουσικό, αλλά ζωγράφιζε, έψελνε, ήταν, έκανε γλυπτά, έγραφε ποίηματα. Ναι, ήταν η φύση του τέτοια. Έμαθα από πολύ νωρίς τραγούδια για να τραγουδάω μαζί του με τον Μπουζούκι και όλα αυτά.
Πρόσφατα, να σας πω παρένθεση. Η μαμά μου είπε πολύ πρόσφατα ότι από το σπίτι μας φαίνονταν το σπίτι του Γιώργου Ζαπέτα. Και μετά σκέφτηκα ότι θα μπορούσε κάποια στιγμή να είχε πιάσει το μάτι μου και τη Βίκη Μοσκολιού να πηγαίνω στο σπίτι αυτό. Και της λέω, βρε μαμά, δεν μου το έπεσε τόσα χρόνια. Μου γλύκανε με αυτό. Τέλος πάντων, σε αυτό το σπίτι, μεγαλώνοντας, η μουσική ήταν δομικό κομμάτι πάντα. Όταν με ρωτάγανε μικρή τι θα γίνω, δεν έλεγα ποτέ τραγουδίστρια, γιατί ήταν δεδομένο, παιδί μου, αυτό δεν ήταν δουλειά για μένα. Γύρω στα 16 το εξέφρασα, ξεκίνησα σιγά σιγά σε μουσικές σκηνές με φίλους, έκανα ένα δικό μου χώρο, το Έμετρο στο Μοσχάτο. Και δικό σου χώρο, ναι. Ναι. Και με τι τραγούδια ξεκίνησες? Ποια ήταν? Να τραγουδάω, τι ήταν το ρεπερτόριό μου, ας πούμε. Το ρεπερτόριο όλη η έντεχνη σκηνή, ας πούμε, να σου πω από τραγουδιστές. Αγαπημένους τραγουδιστές, φυσικά Βίκη Μοσχολιού, φυσικά Χαρούλα Αλεξίου, φυσικά Τζένι Βάνο, φυσικά Γρηγόρης Μπηθηκότσης, Στέλιος Καζαντζίδης, Γιώργος Δαλάρας. Ό,τι άκουγα δηλαδή στο σπίτι, όπου άρχισα και εγώ να το επεκτείνω μετά με την Ντάνια Τσανακλίδου, με την Αλέκα Κανελίδου, με τον Μάνο Χατζηδάκη. Σιγά σιγά προχωρούσα δηλαδή και γνώριζα, παράλληλα με τη ροκ μουσική που αγαπούσα πολύ. Δηλαδή ανάμεσα σε αυτά έριχνες και ροκές, μισό. Εντάξει, δεν τολμούσα τότε. Δεν τολμούσα γιατί, ναι. Αλλά στο σπίτι πάντα άκουγα και μου. Τι εννοείς δεν τολμούσες, γιατί δεν το τολμούσες? Και τι ροκ, όταν λέμε ροκ, το ελληνικό, το κλασικό ροκ, αμερικάνικο, Floyd, Scorpions, όλο αυτό το κλασικό πράγμα. Το αγαπούσα πάρα πολύ. Το αισθάνομαι πάρα πολύ συγγενές με το λαϊκό τραγούδι που είναι ο πυρήνας μου. Νιώθω ότι έχει την ίδια αλήθεια, τον ίδιο λόγο ύπαρξης. Πόσο ενδιαφέρον. Λέει τα ίδια πράγματα. Εμένα με δονεί το ίδιο, ας πούμε. Το Soldier of Fortune με το, με το αντιλαλούν τα βουνά του Τσιτσάνη, ας πούμε. Με δονεί με τον ίδιο τρόπο. Νιώθω βαθιά την αλήθεια του, οπότε είναι όλα αυτά είμαι εγώ. Πού είχα μείνει? Α, ναι, έκανα αυτό το δικό μου χώρο. Το ρεπερτόριο ήταν όλο αυτό και ό,τι υπήρχε της εποχής που συνέχιζε. Φυσικά μετά ήρθα στα Μάτς Κραουνάκης, φυσικά. Και κάπου εκεί ήρθε και η πρώτη μου επαφή με τη δισκογραφία, τελειώντας ο κύκλος δηλαδή του προσωπικού μου του Έμετρο, όταν τελείωσα το Έμετρο. Γνώρισα τον Παναγιώτη Καλατζόπουλο σε μια ακρόαση που έκαναν τότε με την Ευανθία Ρεμπούτσικα και έτσι ξεκίνησε η συγνωριμία μας και μου έδωσε το με τα μάτια κλειστά. Το 2003 ήτανε? Το 2003, είναι πριν 20 χρόνια ακριβώς. Ξεκίνησε όμως. Το μετρούσαμε εμείς. Ναι. Υπάρχει ένα κενό από το 1995 που είχες κάνει μια συμμετοχή στο δίσκο του Μίλτου Πασχαλίδη. Ήταν σπουδαίο αυτό, έτσι. Ναι, ήταν η πρώτη μου. Ναι, βέβαια. Αυτό πώς ξεκίνησε, πώς έγινε αυτό με το Μίλτο Πασχαλίδη? Με το Μίλτο τι έγινε? Στο χώρο που είχα στο Μοσχάτο, τραγουδούσε ένας πολύ φίλος που δυστυχώς δεν είναι πια κοντά μας, ο Θοδωρής Παυλάκος, που ήταν φίλος με το Μίλτο. Και εκείνος κιθαρίστας, τραγουδοποιός, έγραφε τραγούδια και παίζαμε μαζί στο χώρο και κάποια στιγμή του ζήτησε ο Μίλτος μια φωνή και του λέει, έχω μια φίλη, να στη φέρω να τη γνωρίσεις. Και έτσι με πήγε στο στούντιο, του έκανα τις δεύτερες φωνές και γνωριστήκαμε με τον Μίλτο. Και από τότε κρατάει η φιλία μας. Έχεις όμως ένα κενό από το χρόνια. Δισκογραφικά. 8-9. Ναι. Εκεί τι γίνεται? Εκείνα τα χρόνια τελειώνοντας ο κύκλος του Έμετρο, έκανα μια θητεία και ένα πέρασμα από τα Ρεμπετάδικα. Μεγάλο σχολείο. Δούλεψα αρκετό καιρό με τον Αντώνη Ρεπάνη. Γνώρισα πολύ σημαντικούς μουσικούς και γνώρισα και ένα ρεπερτόριο με υψηλές απαιτήσεις, αλλά ένιωσα ότι και αυτό είναι ένα κομμάτι μου. Δηλαδή η ροκ είναι ένα κομμάτι μου, το έντεχνο είναι ένα κομμάτι μου, το αστικό λαϊκό είναι ένα κομμάτι μου, το ρεμπέτικο είναι ένα κομμάτι μου. Για να είμαι ολόκληρη θέλω να έχω όλα μου τα κομμάτια. Οπότε σιγά σιγά μετά τη δισκογραφία άρχισαν οι προσωπικές παραστάσεις που άρχισαν να μου επιτρέπουν να έχω, ξέρεις, όλα τα χρώματα, ό,τι είμαι. Και έτσι άρχισα να νιώθω ολόκληρη. Βέβαια, αναρωτιόμασταν τώρα αν έρθει κάποιος και σου πει, μπρε Γιώτα, τραγουδάς το ένα, τραγουδάς το άλλο. Αν έπρεπε να επιλέξεις μόνο ένα είδος, πού θα καθόσουν περισσότερο ή όχι? Όλα μαζί, γιατί όλα είσαι εσύ. Όλα είμαι εγώ. Είναι σαν να μου λες, ας πούμε, ρε παιδί μου, αν θέλεις να έχεις μόνο πόδι ή χέρι, τι θα διάλεγες? Δηλαδή, θέλω να είμαι ολόκληρη. Το διεκδικώ αυτό, γιατί έτσι νιώθω και χαρούμενη και μπορώ να προχωρήσω. Όμως ξεκίνησες μόνη σου και τελικά φτάνεις στο Εθνικό 2.
σπουδάζεις και στο Εθνικό Όδιο. Ναι. Είσαι με τα ρεμπέτικα, είσαι με τη ροκ, είσαι με το έντεχνο. Είσαι με σχεδόν κάθε είδος τραγουδιού. Νιώθεις ότι σε εκφράζει, έτσι δεν είναι? Ναι, όπου βρίσκω τη μεδονία, όπου βρίσκω τη δική μου αλήθεια και ότι αυτό που, που έχει γραφτεί με αφορά, μπαίνει μέσα στην αποσκευή μου, ας πούμε. Άρα ποια είναι η ουσία ενός τραγουδιού? Yeah. Η ουσία ενός τραγουδιού για σένα που θα σε κάνει να σε αφορά αυτό το τραγούδι, ποια είναι? Η αλήθεια του, να με συγκινήσει. Εμείς εδώ στην Ελλάδα που έχουμε μια γλώσσα τόσο πλούσια και σαν τραγουδίστρια, το πρώτο πράγμα που κοιτώ είναι ο στίχος. Ο στίχος είναι αυτός που μεταφέρει τα συναισθήματα. Ο στίχος με δονεί. Μετά κοιτάζω τη μουσική. Οπότε έτσι πηγαίνω και διαλέγω τραγούδια. Όταν εγώ βρίσκω τη δική μου αλήθεια μέσα στην αλήθεια του δημιουργού, μπαίνω να το πάρω στα χέρια μου για να το παραδώσω σε εσάς. Mm-hmm. Γιατί αυτός είναι ο ρόλος του τραγουδιστή, θεωρώ. Είναι ο μεευτήρας δηλαδή. Για να είναι το μωρό η δημιουργή. Mm-hmm. Ο μεευτήρας το φέρνει στον κόσμο να δει το φως. Εμείς λοιπόν πρέπει σαν τραγουδιστές να μην το αλλοιώσουμε και να αφήσουμε εσάς να συγκινηθείτε. Να συγκινηθούμε εμείς όσο πρέπει για να συγκινηθείτε κι εσείς. Mm. Μου έρχεται στο μυαλό το «Έχω άνθρωπο». Ναι. Που είναι ένα από αυτά τα τραγούδια. Βέβαια είναι ένα από τα οποία τραγούδια. Είμαι σίγουρη ότι σε συγκίνησαν βαθιά πριν τα πεις. Πολύ βαθιά. Το έχω ξαναπεί ότι είπα του Θοδωρή Γκόνη, του λέω «Για μένα το έχεις γράψει έτσι». Mm. Είμαι τόσο σίγουρη. Και μετά όταν άρχισα να το τραγουδάω στις παραστάσεις, έρχονταν ο κόσμος και έλεγε «Για μένα είναι αυτό». Ένιωσα πολύ μεγάλη ευτυχία. Που άγγιζε τον κόσμο με τον ίδιο. Το ίδιο έγινε και με το Δίκαιο του Θέμη και του Οδυσσέα. Και του Οδυσσέα. Ακριβώς αυτό, για μένα είναι γραμμένο αυτό. Ο Οδυσσέας γράφει και στίχο πολιτικό. Ακριβώς. Κοινωνικοπολιτικό στίχο. Πολύ. Και αφορά την εποχή. Δηλαδή έτσι. Εκφράζει την εποχή. Αλλά είναι και πολύ μεγάλη ευτυχία και για τους δημιουργούς και για τον τραγουδιστή. Το τρίτο, ας πούμε, μέλος. Να έρχεται ο κόσμος και να βλέπεις ότι τον αφορά το ίδιο. Mm. Είναι μέθεξη. Αυτό. Είπες μέθεξη. Κάπου σε ένα συνέδριο TEDx. Ναι, τι έγινε στο μυαλό μου τελευταία. Ναι, είδαμε TEDx. Τι έγινε, υπάρχει ομιλία εκεί? Ναι, εκεί υπάρχει ομιλία. Πες μας τη ομιλία. Με κάλεσαν τα παιδιά και χαίρομαι τόσο πολύ γι' αυτό. Ήταν μια μοναδική εμπειρία. Σε αυτό τον κύκλο το θέμα τους ήταν η μέθεξη. Και μου έστειλε μια πρόσκληση και το είδα σαν μια τεράστια πρόκληση. Και έτσι έκανα και εγώ την πρώτη μου ομιλία στο TEDx. Ήταν φανταστική εμπειρία γιατί και όσο προσπαθούσα να τη γράψω και σκεφτόμουν και ανακαλούσα στιγμές δικής μου μέθεξης, το πώς βούτυξα πάλι σε μένα και με ξαναδιάβασα. Ήταν πάρα πολύ σπουδαία. Σου είπανε γιατί σε διάλεξαν, γιατί σου είπαν ότι θέλουμε εσύ να μιλήσεις για τη μέθεξη? Πάντα καλούν πάρα πολλούς ανθρώπους, δεν ήμουν μόνο εγώ. Ήμασταν 12 ομιλητές, όπου ήταν καλλιτέχνες, ακτιβιστές, γιατροί, φωτογράφοι, αθλητές, δημοσιογράφοι. Δηλαδή ήταν από όλα, από πολλά επαγγέλματα, αν θέλεις, από πολλούς δρόμους, άνθρωποι που μίλησαν με τον δικό τους τρόπο. Ήταν πολύ, πολύ ευχάριστο και πολύ ευχάριστη έκπληξη. Πολύ πράγμονη σε γενικά. Και είπα να μπω. Και συγκινήθηκα πολύ και το αγάπησα πολύ και τα παιδιά ήταν καταπληκτικά. Mm. Μου αρέσει και ο τρόπος παρουσίασης των εαυτός. Είμαι η Γιώτα Νέγκα, κανονικά σε πρώτο πρόσωπο, αν θυμάμαι καλά. Ναι, και το είδα. Το είδες. Και στο τέλος έγραφες «Ταξιδεύω τον κόσμο και ταξιδεύω στον κόσμο». Και λέω «Εδώ υπάρχει κάτι». Το σκέφτηκε πριν το γράψει έτσι. Οπότε για πες μας. Αυτό που λέει ακριβώς. Το ταξίδι. Το ταξίδι. Πολλαπλώς. Εγώ προς τον κόσμο και ο κόσμος προς εμένα. Σε αυτό το ταξίδι, Γιώτα, που έχεις κάνει καλλιτεχνικά, έχεις βρει εμπόδια μπροστά σου, πώς τα ξεπέρασες, ποια εμπόδια ήταν αυτά, ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή, το πιο μεγάλο εμπόδιο που έχεις συναντήσει και μπόρεσες να το ξεπεράσεις? Γιατί και τα εμπόδια είναι από τη μία πλευρά συγκρατούν, από την άλλη σου δίνουν και φόρα όταν τα περάσεις για να πας ακόμη πιο μπροστά. Το πιο μεγάλο εμπόδιο είναι ο εαυτός μου πάντα. Νομίζω όλων μας. Το μεγαλύτερο εμπόδιο. Στον τρόπο που θα ερμηνεύσεις κάποια γεγονότα, στον τρόπο που θα αφουγκραστείς τα θέλω σου, στον τρόπο που θα πας να κάνεις πράξη αυτό που θεωρείς σωστό εκείνη την ώρα. Αυτό είναι το πρώτο και το εμπόδιο, γιατί αυτό ορίζει και τον τρόπο που βλέπεις τους άλλους, τον εαυτό σου μάλλον, και τον τρόπο που βγαίνεις προς τους άλλους, οπότε σε κοιτάνε και εκείνοι με τον ίδιο τρόπο. Νομίζω ότι εμείς χρειάζεται να δούμε εμάς καθαρά, για να καταλάβουμε
τι είμαστε, τι θέλουμε, πώς το θέλουμε, γιατί το θέλουμε. Και όλα τα άλλα εξωτερικά εμπόδια, εξωτερικοί παράγοντες, νομίζω ότι μετά είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμοι, γιατί είναι πολύ καθαρή εικόνα σου και ο στόχος σου. Λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια, ο εαυτός μου ήταν το μεγαλύτερο εμπόδιο. Ο τρόπος που σκεφτόμουν ίσως, οι ανασφαλιές μου, κάποια λαχτάρα για να γίνει κάτι πιο γρήγορα από ότι θα γινόταν. Μπορεί και αυτό. Αλλά νομίζω ότι αυτό ήταν το μεγαλύτερο. Από εξωτερικούς παράγοντες φυσικά και υπήρχαν στιγμές και δυσκολίες. Ένας ιδιότυπος ρατσισμός, μια δύστροπη συμπεριφορά, τα βρήκες μπροστά σου αυτά? Όχι, τίποτα σπουδαίο. Δεν βρήκα κάτι σπουδαίο, η αλήθεια είναι. Βρήκα κακές συμπεριφορές, λίγο προσβλητικά, αλλά δεν στάθηκα ποτέ σε αυτό. Καταλάβαινα ότι έχει μεγαλύτερο θέμα από μένα αυτός που φέρεται έτσι. Έχει περισσότερα προβλήματα. Ήμουν πάντα προσιλωμένη σε αυτό που κάνω. Πληγώθηκα βέβαια πολλές φορές, αλλά εντάξει. Αλλά τελικά πίστευες στον εαυτό σου. Αυτό που λες ότι εμπόδιο ήταν ο εαυτός μου, φαίνεται να πίστευες πάρα πολύ για να ξεπεράσεις αυτά τα εμπόδια σαν μικρές λεπτομέρειες. Δεν ξέρω αν ήταν πίστη. Μπορεί να ήταν. Αυτό που όμως ξέρω να σου πω είναι ότι ήταν ανάγκη. Ήταν μεγάλη ανάγκη να το κάνω. Οπότε μάλλον η ανάγκη με τραβούσε και μπορεί και σε δεύτερο επίπεδο να υπήρχε κάτω και μια πίστη, αλλά η ανάγκη ήταν περισσότερο. Και ανάγκη να τα κάνεις και όλα όπως τα θέλεις. Γιατί κάπου διάβαζα ότι υπήρχε άνθρωπος που γύρισε και σου είπε ότι δεν θα προχωρήσει αν δεν αλλάξεις την εξωτερική σου εμφάνιση, αν δεν αλλάξεις μαλλί. Που μια χαρά τα κατάφερες, δεν το συζητώ. Καλέ... Το ξανασυνάντησες αυτόν τον άνθρωπο, αυτό θέλω να πω. Όχι. Ευτυχώς. Αλλά δίκιο είχε, καλέ, ξανθιά έγινε. Τι. Ήθελε το απλά το είπε του. Λίγο νωρίτερα. Και αυτό σου λέω. Εγώ ήμουν το θέμα, κατάλαβες. Το έκανα εγώ αυτό, αλλά το έκανα. Πάντως λες ότι βιαζόμουν, υπήρχε μια βιασύνη. Εμένα μου φαίνεται ότι πήγαινες πολύ αργά και όρημα στην καριέρα σου. Κοίταξε. Εμένα η δική μου καριέρα δεν ξεκίνησε, ας πούμε, στα 25 μου χρόνια. Καριέρα. Η πρώτη μου εμφάνιση στη δισκογραφική, η διαδρομή μου, ας πούμε. Η διαδρομή μου δισκογραφικά, που αυτό σε κάνει και πιο γνωστό πέρα από τους μικρότερους κύκλους των ζωντανών εμφανίσεων, έτσι. Συνέβη πολύ αργότερα. Είχε δημιουργηθεί μια ανάγκη, η οποία δεν τρεφόταν. Άρα όταν άρχισε να συμβαίνει, άρχισα να τα θέλω όλα. Πέρασα μια περίοδο τέτοια. Όσο για την ταχύτητα που λες, δεν ήταν δική μου επιλογή. Έτσι ορίστηκε από το σύμπαν. Δηλαδή, έτσι την περπάτησα γιατί έτσι ερχόταν. Αλλά τώρα πια, μετά από αυτά τα 20 χρόνια, νιώθω ότι κάποιος λόγος υπήρχε. Καλώς καμωμένο είναι. Μπορεί να μην ήμουν καν έτοιμη για μεγαλύτερη ταχύτητα. Αλλά τώρα την έχουμε συμφιλειωθεί. Και έχεις προχωρήσει και πολύ πιο συνειδητοποιημένη σε αυτά που θέλεις να κάνεις. Απέφυγες ενδεχομένως και κάποια λάθη που αν ήσουν νεότεροι, μπορεί να τα έχεις κάνει, έτσι. Ακριβώς. Ναι, κάλλιστα θα μπορούσε να ήταν έτσι. Αυτό σαρκάζεσαι. Γιατί σε είδαμε στα νούμερα του Δελιβοριά, α πούμε, να κάνεις heavy metal. Λοιπόν, αυτό με τον αυτοσαρκασμό το ήθελα πάντα, αλλά επειδή είχα πάντα ένα κράτημα. Άλλο ένα καλό που μου έκανε η μηδία και η συμμετοχή μου στο θέατρο. Όταν λοιπόν μιλήσαμε με τον Φίβο, και έγινε τυχαία εντωμεταξύ. Γιατί μιλάμε σε ένα τηλεοπτικό και γελάμε σε ένα διάλειμμα και κάτι λέμε για παρατσούκλια και τους λέω τα παρατσούκλια που μου είχε βγάλει ο Κώστας ο Λιβαδάς και ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος. Και την ώρα που τα λέω και γελάμε, τον κοιτάω, με κοιτάει και μου λέει βρέθηκε. Και έγινε αυτό. Και πάω στο στούντιο. Λέγονται τα παρατσούκλια. Ναι, καλέ, αφού έχουν ακουστεί. Mm. Ο Λιβαδάς με έλεγε Νέγκαντεφ. Και ο Παναγιώτης, ντρεπόταν κιόλας να μην τα ακούσω τον πρώτο καιρό, μην παρεξηγηθώ, αλλά ήταν τόσο ωραίο. Σβάρτσενέγκα, γιατί ήμουν πάντα δεμένη. Σβάρτσενέγκα. Λοιπόν, ήταν καταπληκτικά. Και όταν πήγα στο. Και μου λέει ο Φίβος, τέλεια, βάζω τους σενοριογράφους τώρα, είναι καταπληκτικό. Του λέω, εσύ δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Μου λέει, θα το κάνεις. Του λέω, ό,τι θέλεις κάνε με. Αυτό το ό,τι θέλεις κάνε με, όταν πήγα και στο μακιγιάζ, μου λέει να σας βάλουμε ένα χαλκά. Λέω, 15, μπορείς να μου βάλεις χαλκάδες. Πήγα έτοιμη, ανοιχτή για αυτό το πράγμα, γιατί είχα ζήσει και είχε ανακατευτεί από τη συμμετοχή με το σου λέω, με βοήθησε τόσο πολύ. Και το χάρηκα απίστευτα. Απίστευτα. Δεν σκέφτηκα στιγμή, πώς μπορεί να είμαι. Ξέρεις, αυτά φεύγουν σιγά σιγά. Από κάποιο σημείο και μετά. Γέλασα πάρα πολύ με τα παιδιά. Ήταν καταπληκτικό όλο. Αφού όταν τελειώσαν τα χέρια μου, του λέω: έλα, μόνο τόσο. Λίγο ακόμα. Εν τω μεταξύ, μας λέει πόσο τη βοήθησε αυτό το θέατρο. Από τη μία, το τραγούδι σε
κάνει να θες να κάνεις τον κόσμο να σηκωθεί. Το θέατρο θες να τον καθυλώσεις. Να κάτσει να σε δει, να σε ακούσει. Ναι. Υπάρχει αυτή η διαφορά, ας το πούμε, ανάμεσα στο τραγούδι και στο θέατρο. Εσύ πώς τα γεφυρώνεις αυτά? Κοίταξε να δεις, εγώ είμαι, μπορεί να είμαι λαϊκός πυρήνα, λαϊκός πυρήνα στο τραγούδι μου, να έμαθα να τραγουδώ και να πρωτάκουσα λαϊκό. Όμως το κύριο μέλημά μου πάντα πάνω στη σκηνή δεν ήταν να τους σηκώσω, γιατί δεν είμαι αμυγός διασκεδάστρια. Αυτό συμβαίνει κάποιες στιγμές και με έναν τρόπο δικό μου. Δηλαδή το επιλέγω πώς. Αυτό που ήθελα ήταν να μ' ακούνε. Γιατί μέσα από τα τραγούδια που διάλεγα να πω, εγώ ήθελα να πω τις ιστορίες μου. Αν ήμουν λυπημένη, θυμωμένη, χαρούμενη, μπορούσα να εκφραστώ στον υπερθετικό βαθμό. Και ήθελα αυτό να το επικοινωνήσω. Άρα είχα ήδη μια πρώτη περπατησιά σε αυτή την επικοινωνία. Δεν έβλεπα τον εαυτό μου σαν διασκεδάστρια. Και τώρα και στους μαθητές μου λέω, μικρά μονόπρακτα είναι τα τραγούδια. Πρέπει να καταλάβουμε τους ρόλους, να ξέρουμε τι συνέστημα πρέπει να περάσουμε, τι λένε, γιατί, και να τα παίζουμε εντός εισαγωγικών, δηλαδή να τα δίνουμε στον κόσμο. Έτσι λοιπόν, τον είχα αυτό το δρόμο. Και έτσι εξακολουθώ να το βλέπω. Μ' αρέσει να μ' ακούνε. Και όταν είναι να τα σπάσουμε, να τα σπάσουμε. Αλλά όταν πρέπει να ακούσουμε, γιατί η τέχνη, παιδιά, δεν είναι για να μας κάνει να χαμογελάμε. Είναι για να μας πηγαίνει πιο μπροστά, είναι να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Είναι για να μας ενώνει. Δεν φτάνει μόνο η διασκέδαση. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε. Όχι, συμφωνώ πολύ. Και να μας εξελίσσει. Ναι. Κυρίως να μας εξελίσσει, να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Και είναι ανάγκη επίσης η τέχνη. Δεν είναι πολυτέλεια. Αν ήταν πολυτέλεια, δεν θα υπήρχε από την εποχή των σπηλαίων. Και είναι και επίκαιρο το ζήτημα αυτό. Γιατί σε βλέπουμε και πάρα πολύ μαχητική, είσαι και μέσα σε όλους τους αγώνες. Είδαμε που κατέβηκε στην πορεία για τα Τέμπη, τραγούδησες. Είναι υποχρέωσή μας. Είσαι στους καλλιτέχνες, επικεφαλής, μάχεσαι, ό,τι χρειάζεται να κάνεις. Επικεφαλής δεν είμαι, επικεφαλής. Είσαι μέσα στην ομάδα και πάρα πολύ δυνατά. Οπότε είναι η εποχή που επιτάσσει να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία και να ασχολούμαστε με ό,τι συμβαίνει γύρω μας και να μην το αφήνουμε στην άκρη. Όχι, είναι καθήκον μας και είναι τα γεγονότα που συμβαίνουν. Δεν είναι όλα ίδια τα γεγονότα. Κάποια στιγμή φτάνει ο κόμπος στο χτένι και κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε ευθύνη και στους μεταγενέστερους. Εμάς μας άφησαν κάτι. Ναι. Εμείς τι θα αφήσουμε αλήθεια αν αφήσουμε να καταστρατηγηθούν τα πάντα? Είναι καθήκον του καλλιτέχνη να δηλώνει κοινωνική παρουσία, να δηλώνει την παρουσία του στα δρόμενα, τα κοινωνικά, στο τι συμβαίνει. Είναι να καθήκον τα καθοδηγεί, να τα ακολουθεί. Είναι καθήκον κάθε πολίτη. Και καλλιτέχνη. Και καλλιτέχνη φυσικά, γιατί και ο καλλιτέχνης πολίτης είναι. Και μάλιστα πολίτης και αυτός σκληρά εργαζόμενος και αυτός φορολογούμενος και αυτός με τα προβλήματά του. Δεν είναι κάτι που ξαφνικά ο καλλιτέχνης, επειδή μας κάνει να είτε να γελάμε είτε να αισθανόμαστε όμορφα και να ταξιδεύουμε, δεν κάνει κάτι εύκολο. Κάνει και αυτός μια σκληρή δουλειά. Έχει και αυτός παιδιά, έχει και αυτός μέλλον, έτσι. Καταστρατηγούνται και αυτού τα δικαιώματα και όπως κάθε πολίτης θα πρέπει να ενώνεται με τους συμπολίτες του και να διαμαρτύρεται. Δεν πρέπει να συμβούν αυτά τα πράγματα. Πρέπει. Και τέθηκε το ζήτημα της τέχνης τώρα με αυτό το νομοσχέδιο που πέρασε και που υπήρξε έντονη αντίδραση. Και από ό,τι κατάλαβα, προσπαθούσαν να μας πούν ότι δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή για το καλό σας είναι. Εμείς δεν καταλάβαμε. Ότι δεν καταλάβαμε καλά. Εκεί, επειδή είσαι και στα πράγματα τα συνδικαλιστικά. Έτσι. Ναι, φυσικά. Τι συνέβη ακριβώς, τι δεν καταλάβαμε ή τι καταλάβατε εσείς που δεν θέλησαν να το καταλάβουμε οι κυβερνώντες? Θα σου απαντήσω αλλιώς. Δεν θα σου πω τι δεν καταλάβαμε ή τι δεν κατάλαβαν με αυτό το νομοσχέδιο. Εγώ θέλω να θίξω ένα άλλο πράγμα. Θέλω να καταλάβουν όλοι οι υπόλοιποι συνάνθρωποι και συμπολίτες μας τι ακριβώς σημαίνει για μας, βάζοντας τον εαυτό τους ή τα παιδιά τους στη θέση μας. Δηλαδή, αν ένα παιδί σπουδάζει 3-4-5 χρόνια στη νομική, στην ιατρική, στη βιολογία, όπου, στην αρχιτεκτονική, έτσι. Το όνειρο της μητέρας, και λέω τη μητέρα γιατί πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας με έναν τρόπο. Το όνειρο της μητέρας είναι να το πάρει το πτυχίο του και να συνεχίσει την εργασία του με τα δικαιώματα που του δίνει το πτυχίο του. Ας σκεφτούμε όλοι πώς είναι αυτό μετά από 5 χρόνια σπουδών, 3, 4, 8 χρόνων σπουδών, ξαφνικά κάποιος να σου πει ότι σπούδασες, δεν σπούδασες, είσαι απόφοιτος λυκείου. Σε όλα τα επαγγέλματα.
Γιατί δεν θα σταματήσει αυτό αν συμβεί. Θα συμβεί γενικότερα. Ξεκινάει από κάπου. Ακριβώς. Υπάρχει μια αφετηρία πάντα για ένα ταξίδι. Αυτός λοιπόν είναι, αυτό που εγώ θέλω να πω αυτή τη στιγμή είναι να σκεφτούμε όλοι τι γίνεται όταν κάποιος σπουδάζει και του λένε ότι δεν έχει σπουδάσει. Το πρώτο και το κύριο. Για να ενστερνιστούμε τις αγωνίες όλων των κοινωνικών ομάδων. Για αυτό νομίζω ότι μόλις περιέγραψες την έλλειψη ενσυναίσθησης που γενικότερα έχουμε. Ναι, ο σύγχρονος τρόπος ζωής δεν. Ναι. Σε άλλες χώρες βέβαια διδάσκεται κιόλας. Έτσι θεωρείται και κάτι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει. Το να μπορούμε να μπούμε στη θέση του άλλου. Και να καταλάβουμε ώστε να λειτουργήσουμε κι εμείς όπως πρέπει. Νομίζω ναι, και νομίζω ότι είναι και η μόνη αληθινή προσωπική αντίσταση που μπορεί να κάνει ο καθένας μας σε αυτόν τον τρόπο ζωής που είναι αδιφάγος και στον τρόπο που πρέπει να χτίσουμε τις επόμενες γενιές. Και είναι μια εποχή μετεχμιακή αυτή η εποχή. Ακριβώς. Πρώτα είσαι ολόκληρος όμως εσύ για να συναντήσεις τον άλλον άνθρωπο, αλλά πρέπει να δουλέψουμε με εμάς για να μπορέσουμε να συναντήσουμε τον άλλον άνθρωπο. Και είναι ασύλληπτες οι αλλαγές που συμβαίνουν σε αυτή την εποχή και προσπαθούμε να προσαρμοστούμε. Πολύ γρήγορα. Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό θέλει αντίσταση. Και τεχνητή νοημοσύνη επίσης έχει έρθει. Αυτό πάλι. Εμείς είπαμε να κάνουμε μια δοκιμή σήμερα. Είπαμε να ρωτήσουμε λίγο την τεχνητή νοημοσύνη. Τι θα ρωτούσε εσένα. Α, αλήθεια. Ναι. Παιδιά, αυτό και έβγαλε ερωτήσεις. Ναι, και το κάναμε. Έβγαλε ερωτήσεις. Έβγαλε πολλές. Δηλαδή, συγγνώμη, δώσατε ερωτήσεις. Τι δώσατε, το προφίλ μου, ας πούμε. Ναι. Πες μας 10 ερωτήσεις ναι. Για μια συνέντευξη με τη Γιώτα Νέγκα. Και αυτό το μηχάνημα τώρα βγάζει. Με ξέρει ερωτήσεις. Εμένα η τεχνητή νοημοσύνη. Βεβαίως σε ξέρει. Και πολύ καλά. Καλά, είναι πολύ περήφανη. Ναι. Τι λέτε τώρα. Αλλά σου απευθύνει και ερωτήσεις να ξέρεις. Για πες. Άντε, για λοιπόν, πες. Κάτσε μισό λεπτό. Είναι πολύ περίεργη, ε. Α, τι θα απαντούσες, λέει, σε κάποιον που θα σου έλεγε ότι η ελληνική μουσική έχει κολλήσει, δεν ανανεώνεται. Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Καθόλου δεν το πιστεύω αυτό. Η μουσική, η ελληνική μουσική και όλα τα πράγματα των ανθρώπων και οι μουσικές, να μην είμαστε τώρα. Αλλά ας μιλήσουμε για τη μουσική. Η ελληνική μουσική ανανεώνεται μια χαρά, αλλά αυτό που ανανεώνεται. Μπορεί καμιά φορά να μην βρίσκει κανάλια να ενημερώσει τους υπολείπους ότι έχει ανανεωθεί. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Καταλαβαίνω. Είναι τόσο η πληθώρα. Το μηχάνημα να το καταλαβαίνει. Ναι, θα το πω. Hello. Ναι, το σαν GPT. Και ποιος θεωρείς ότι είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος αυτή τη στιγμή για την ελληνική μουσική. Δηλαδή, λείπουν συνθέτες, λείπει έμπνευση, λείπει κάτι από την ελληνική μουσική για να πάει μπροστά. Η τεχνητή νοημοσύνη τώρα, τα έβγαλε. Κοίταξε, από έμψυχο υλικό, από. Δεν λείπει τίποτα από την ελληνική μουσική στο επίπεδο δημιουργίας. Οι καιροί βέβαια, επειδή κινούνται πάρα πολύ γρήγορα και επειδή νομίζω ότι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει γενικότερα σαν κοινωνία τι μας συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, ακόμα δεν έχει βγάλει το αποτέλεσμά του δημιουργικά, δηλαδή δεν έχει βιωθεί 100% για να βγει. Υπάρχουν κάποιες εκφάνσεις ήδη, αλλά ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, θεωρώ. Θα έρθει και αυτό. Η δημιουργία λοιπόν δεν έχει κανένα πρόβλημα. Τα προβλήματα έρχονται μετά τη δημιουργία στο βάδισμα προς τους υπολείπους. Θα το κλείσουμε τέρμα με την τεχνητή νοημοσύνη. Είναι προβληματική, το βλέπεις, ναι, έτσι. Πολύ, δηλαδή δεν είναι προβληματική. Μόνο για ένα θέμα. Μόνο για ένα θέμα μιλάει. Πάμε στα. Όχι, και άλλα ήταν πολύ τετριμένα και λέμε τώρα εντάξει, ας διαλέξουμε λίγο. Αλλά θέλαμε να το δοκιμάσουμε λίγο, να δούμε τι συμβαίνει με τα μηχανήματα. Όχι. Θα πάμε στα δικά μας. Έλα, πάμε μεταξύ μας, παιδιά, το έχουμε καλύτερα. Πάμε να δούμε τι παρακολουθείς, αλήθεια τώρα, από νέα ρεύματα μουσικής. Hip hop, όλα τα καινούργια, ό,τι υπάρχει. Γιατί είσαι και πολύ πράγμα, να ακούς και πάρα πολλά πράγματα. Δεν μπορώ να πω ότι γνωρίζω πάρα πολύ αυτή τη σκηνή, έτσι. Ξεχωρίζω κάποια τραγούδια που μου ξαφνικά. Και εγώ είμαι παιδί της μελωδίας. Πρέπει να είναι πολύ δυνατός ο στίχος για να με κρατήσει κάτι που στερείται μελωδίας. Και το λέω σαν μια διαφορά γενιάς, βρε παιδί μου. Σαν βιωματικά ακούσματα διαφορετικά. Την αναζητώ, με ευχαριστεί. Να είναι και τα δύο δηλαδή. Όμως, υπάρχουν τόσο δυνατά πράγματα στη hip hop σκηνή. Από στίχο και από καταγγελία και από έναν υπέροχο τρόπο που πλέκουν το λόγο και θίγουν θέματα που δεν με αφήνουν φυσικά διάφοροι. Θα συνεργαζόμαστε. Κάθομαι και ακούω τους στίχους όμως. Ναι, δηλαδή σαν να διαβάζω ένα βιβλίο είναι, ναι. Σαν να ακούω ένα ποίημα. Σαν, πώς να σου πω, κάθομαι με αυτόν τον τρόπο. Και ένα ρεπορτάζ μπορεί να είναι. Είναι ένα ακριβώς. Ρεπορτάζ, μουσικό κάλιστα. Ρεπορτάζ. Κάλιστα, αυτό είναι. Κάλιστα, ένα ρεπορτάζ. Ναι, όντως. Θα συνεργαζόσουν εσύ, θα μπορούσες, ας πούμε, αν σου προτείνανε κάτι, να κάνεις μια συνεργασία. Φυσικά. Με πολύ, πολύ χαρά.
Αν ήταν, να ήταν όλο, να είχε δέσμο, να είχε λόγο ύπαρξης. Πάντα με απασχολεί αυτό. Να έχει λόγο ύπαρξης κάτι. Αλλιώς γιατί, καταλαβαίνει το μυαλό μου, γιατί, η λογική μου. Φυσικά με πολύ χαρά. Μακάρι. Ανοιχτή. Ανοιχτός άνθρωπος. Ναι, σημαίνει ότι και άλλα. Και άλλα έχει στο μυαλό σου και στην άκρη του. 16 δεν σας είπα καλά. Δεν χορταίνει καθόλου αυτό το κορίτσι με τίποτα. Όχι, πραγματικά νομίζω ότι είναι ευλογία. Είναι ευλογία να συναντάς το δρόμο σου διαρκώς καινούργια λουλούδια, καινούργιες μυρωδιές, να ζυμώνεσαι με τους ανθρώπους. Δηλαδή, και τότε γιατί άλλο. Δηλαδή, υπάρχει κανένας άλλος λόγος. Τι δεν θα μπορούσες να πεις ή δεν θα ήθελες να πεις? Ναι, δεν θα μπορούσα να τραγουδήσω κάτι που δεν με αφορά και κάτι που δεν έχει τα πρώτα συναισθήματα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν με ευχαριστεί να τραγουδήσω για την καψούρα. Θέλω να τραγουδήσω για την αγάπη και τον έρωτα. Mm. Διαφορετικά. Είναι διαφορετικά πράγματα. Σε. Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Με ενδιαφέρουν τα πρώτα συναισθήματα του ανθρώπου. Τα δεύτερα δεν μπορώ να τα καταλάβω και δεν θέλω και να τα τραγουδήσω. Είναι έτσι φτιαξιά μου, τι να κάνω. Αυτό δεν θα πω παραπάνω. Καλό είναι αυτό. Πολύ καλό, γέστε το. Να σε ρωτήσουμε τι καλό ετοιμάζεις θέλετε, τώρα. Πείτε μου πιο αδιάκριτα. Ναι, όχι, τώρα πάμε, όχι, δεν πάμε πιο αδιάκριτα, δεν είμαστε. Θα σε πάμε στα κλασικά. Τι ετοιμάζεις, τι έχεις μπροστά. Γιατί είσαι και πολύ πράγμα πλέον, ασχολείσαι και με το θέατρο, ασχολείσαι και με τη μουσική. Σίγουρα έχεις ανοιχτεί τώρα σε σχέδια. Ναι. Απλά θέλουν λίγο τώρα όλα αυτά νοικοκύρεμα. Ναι, δεν θα τα κάνουμε όλα μαζί. Εντάξει, αυτό που τώρα περιμένω πώς και πώς είναι η καλοκαιρινή περιοδία. Δηλαδή, να έρθει το καλοκαίρι με το καλό, να καθαρίσουν και οι μέρες. Να φύγουν και αυτές που δεν θα έχουν συναυλίες, που θα έχουν εκλογές μόνο. Τέλος πάντων, να μείνουν καθαρές μέρες των συναυλιών γιατί μου έχει λείψει πάρα πολύ από το περσινό καλοκαίρι που είχα το θέατρο. Ένιωσα να μου λείπει και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Να σου λείπει κάτι που κάνεις τόσα χρόνια. Το θέατρο να σου όχι, λείπει. Όχι καλά, να μου λείπει συναυλίες. Συναυλίες. Με μεγαλύτερη όρεξη. Μου λείψε πολύ, μπήκαμε τρομερή όρεξη. Έχω και την υπέροχή μου μπάντα και θα βγούμε το καλοκαίρι. Υπάρχουν σχέδια μελλοντικά για... σε λίγο θα έρθει και κάποια δισκογραφία, σιγά σιγά. Α, ετοιμάζεις και δουλειά. Διαρκώς ψάχνω και ετοιμάζω και σκέφτομαι και, και κάνω πράγματα. Αλλά τώρα είναι το καλοκαίρι μπροστά. Το καλοκαίρι. Θεατρική πρόταση δεν υπάρχει. Αργότερα. Καλά, υπήρξε μια χθες που το ξέρετε. Δεν ήξερα τίποτα, εγώ τυχαία το είπα. Σκέφτεσαι ή τη δέχτηκες? Όχι, δεν τη δέχτηκα, γιατί νομίζω πως αφού μου λείψε, πρέπει να ακούσω εμένα και να κάνω αυτό που μου έχει λείψει τώρα. Και θα έρθει ο καιρός όταν έρθει για ό,τι άλλο. Το επόμενο καλοκαίρι. Είπες για τους μουσικούς σου. Η μουσική σου είναι εδώ, είναι έτοιμη, θα βγείτε στη σκηνή τώρα. Θα πείτε πολύ ωραία τραγούδια γιατί τα ξέρουμε. Αγαπημένα τραγούδια. Ο Τζάκο Χάρα, α πούμε, αντιλαλούνε τα βουνά, καταπληκτικά τραγούδια. Αγαπάς. Ναι, τον Τζάκο Χάρα. Είχε μπει μέσα άκουγα, και κρυφά ακούγια από εκεί. Ήταν στο γύρο γύρω. Ναι, αλλά μην πει άλλου τίτλου. Γιατί τι ήταν, ο Ζαμπέτα τι ήταν, ήταν ράπερ, ήταν hip hopper. Τι ήταν, δηλαδή ο πρώτο ήταν τότε. Είδε λοιπόν ότι υπάρχουν πράγματα που δεν διαφέρουν μεταξύ του στον πυρήνα του από ό,τι φαίνεται στην επιφάνειά του. Τι τα ενώνει? Η αλήθεια και η ανάγκη να εκφραστούν. Τίποτα άλλο. Και εξελίσσονται. Ακριβώς. Όλα εξελίσσονται. Γιώτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ ωραία πολύ. Ωραία κουβέντα, ωραία πράγματα έχετε κάνει εδώ. Και με το καλό να σε ξαναδούμε, εννοείται. Έτσι, είναι η πρώτη φορά, αλλά η πρώτη in concert. Να τα λέμε και αυτά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ την κουβέντα μας. Και εμείς. Να μην σας μαύρισα την ψυχή. Όχι, πρώτη μας μαύρισες. Είδες, δεν γίναμε και αδιάκριτοι. Δεν το θελήσαμε. Ναι, τι να κάνω, αυτά με απασχολούν. Δεν μπορώ να μιλήσω για κάτι άλλο. Και πολύ καλά έκανες. Αυτό με απασχολεί. Και να μην σταματήσεις να είσαι δημιουργική έτσι. Και ανήσυχη συνέχεια να αναζητάς και να είναι σπουδαία ευχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ και αντεύχομαι. Πάμε να τραγουδήσουμε τώρα. Ναι, πάμε. Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ το κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μιλάω με τον ίσκιο μου, τρομάζω με το ρόλο. Κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. Εμένα με φωνάζουνε με το μικρό μου μόνο. Η σκούφια μου κρατά από πουθενά. Και σένα που σε ήξερε κι η πέτρα που σηκώνω. Τρομάζεις όταν έρχομαι κοντά.
Εγώ μετράω τα ρέστα μου να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μιλάω με τον ίσκιο μου, τρομάζω με το ρόλο. Κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. Εμένα με φιλήσανε στο στόμα οι ανάγκες. Την έκανα τη φόρτα στα βαθιά. Και σένα το ταξίδι σου δυο καρφωμένες ράγες. Νομίζεις ότι πήγες μακριά. Εγώ μετράω τα ρέστα μου να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Εγώ μετράω τα ρέστα μου να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Τζακοχάρα ήταν φτωχός και τον εξέραν όλοι. Κι εγώ κι εσύ κι ο παράκι, άγγελοι και διαβόλοι. Τζακοχάρα ήταν μπεκρής, χρυσή καρδιά, άδεια τσέπη. Κι ήρθω χειμώνας ο μακρύς, κι ο Τζακ δεν είχε σκέπη. Νύχτα χιόνισε πάρα πολύ και βγήκαν οι γειτόνοι για να φτιαρίσουν το πρωί και βρήκανε στο γειτονιάς το φρόκαλο, το τζακοχάρα κόκαλο. Να φέρουν
στο γιατρό από ενδιαφέρον. Τρέξε γιατρέ μου το κέτο, τον χάνουμε το γέρο. Μα ο γιατρός κάνει νερά, γιατί δεν έχει τυχερά. Ο θάνατος είναι έξοδο κι ο τσάξε αδιέξοδο. Προκαλώ το τζάκο χάρα κόκαλο. Αγγίζει στα μαλλιά
περπατώ μες στον ύπνο σου εγώ και μου δίνεις φιλιά στα όνειρά σου ξανά και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά. Σκοτάδι η λύπη χαρά. Κανείς δε θα μπορέσει μου είχες πει ποτέ να μ' αγαπήσει όπως εσύ.
βωματιές με γέμισες και με φαγάνει πόνη. Και στη φωτιά που με ρίξες τίποτα δεν με σώνει. Αντιλαλούνε τα βουνά, σαν κλαίω εγώ τα δειλινά. Να ζήσω δε θα βρω σε ψυχή ψαριού κορμί γατήσιο. Κάθε βράδυ βγαίνω να πνιγώ. Αβίσου, κάτι κυνηγώ σαν τον ναυαγό. Τα χρόνια μου σαν τόνια μου τσιγάρα να τα σβήσω. Ψυχές δε βρήκαν καταφύγιο κι ήρθαν στον κόσμο ξένοι και καταδικασμένοι να ζήσουν έναν ερώτα επί. Κάποια βραδιά πέλαγω η φωνή του καζατσίδι. Πέφταν τα άστρα με στη λασπουριά. Μαύρος μάγκας ο καιρός και μαύρο φίδι. Γνεφή καρδιά, πάρε μυρουδιά. Το λάδι εδώ πως καίγεται και ζήσε το ταξίδι. Αυτή η νύχτα μένει αιώνες παγωμένη που δυο ψυχές δεν βρήκαν καταφύγιο κι ήρθαν στον κόσμο ξένοι και καταδικασμένοι να ζήσουν έναν ερώτα επί.
πως καίγεται και ζήσε το ταξίδι. Αυτό που θέλεις στη ζωή το καταφέρνεις, αρκεί να επιθυμείς βαθιά και παραπάνω. Πόσο γελάω με όλα αυτά τώρα που φεύγεις. Εγώ που σ' ήθελα πολύ, πολύ σε χάνω. Γιατί είναι άνθρωποι που έπρεπε να βρισκόνται μαζί, όμως πλαγιάζουν το κορμί σ' άλλα κρεβάτια. Γιατί είναι άνθρωποι που έπρεπε να ζουνε το φιλί, όμως φωνάζουν σ' αγαπώ σε λάθος μάτια. Μη χαμηλώνεις τα μάτια σου στο χώμα, γλυκιά μου αγάπη, συγγνώμη μη ζητάς. Κι αν η δική μου καρδιά πονά, θα τη γιατρέψω ξανά. Κι αν η δική μου καρδιά πονά, θα τη γιατρέψω ξανά. Yeah.
και ράγισε τον κόσμο μου. Έλα και ράγισε εμένα. Άγησε τον κόσμο μου να πέσει η μάσκα που μου φόρεσε, να αλλάξει η ζωή που δεν με χώρεσε. Έλα και ράγισε τον κόσμο μου, το κόσμο αυτό που ξέρει το καλό μου. Μα θέλει τη ψυχή και το στανιό. Κόσμο μου, έλα και ράγισε εμένα. Τα λάθη που έχω κάνει κράταμε, ένοχος είμαι απέναντι σου, τα πάμε. Μα σ' αγαπώ. Αγάπαμε, γίνομαι δρόμος να περάσεις, πάταμε, έχω ανάγκη από σένα, νιώσε με. Σου δεν γίνεται νεράκι η ζωή μου και θα γίνεται στις πέτρες δίχως νόημα. Γι' αυτό γύρουμε. Αγάπη, μόνο αγάπη σου ζητώ. Που έχω κάνει κράταμε, ένοχος είμαι απέναντι σου, τα πάμε. Μα σ' αγαπώ. Αγαπάμε, γίνομαι δρόμος να περάσεις, πάταμε, έχω ανάγκη από σένα, νιώσε με.
ζήσω χώρια σου δεν γίνεται. Νεράκι η ζωή μου και θα χύνεται στις πέτρες δίχως νόημα. Γι' αυτό αγαπάμε και ξέχασε λοιπόν πως παρασύρωμαι και γύρε πάλι απάνω μου να γυρούμε. Αγάπη, μόνο αγάπη σου ζητώ.